Πρόεδρε, καλημέρα σας, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή σας μέρα, κυρία Σαμολαδά. Ναι, ξέρω ότι έχετε μετατραπεί τώρα τα φαρμακεία, δεν προλαβαίνετε να πουλήσετε άλλα φάρμακα από ό,τι καταλαβαίνω. Ασχολείστε όλη μέρα με τα τεστ και με τα ραντεβού για τους εμβολιασμούς. Αυτή είναι η εικόνα. Τώρα τα ραντεβού με τους εμβολιασμούς είναι κάπως πιο ελεγχόμενα, αλλά η κατάσταση με τα self-test πραγματικά έχει ξεφύγει. Είναι και ο όγκος των συμπολιτών μας πάρα πολύ μεγάλος που έρχεται στο φαρμακείο για αυτόν τον σκοπό και δεν μας αφήνει να ασχοληθούμε με το αντικείμενό μας, το κανονικό που είναι η χορήγηση των φαρμάκων σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Αυτό βέβαια είναι μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειας για βοήθεια εκ μέρους μας σαν υγειονομική και εμείς στον αγώνα που γίνεται από την πολιτεία για να αντιθασέψουμε αυτή την πανδημία. Διαβάζω στη χθεσινή ανακοίνωσή σας πως αρκετοί πολίτες ζητούν από τους φαρμακοποιούς ακόμη και να εκτυπώσουν το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Σε τι έκταση συμβαίνει αυτό και σε τι βαθμό έχουν εμπλακεί τα φαρμακεία σε όλο αυτό? Αυτό είναι ένα άλλο ανέκδοτο πάλι, το οποίο πραγματικά το τελευταίο διάστημα μας κουράζει πάρα πολύ. Γιατί έρχεται ο κόσμος στο φαρμακείο και ζητάει να το εκτυπώσουμε το πιστοποιητικό του εμβολιασμού ή να το γράψουμε στην άλλη συνταγογράφηση ή δεν ξέρω εγώ οποιαδήποτε άλλη χάρη. Θεωρήσει ότι μπορεί να το την κάνει κάποιος άλλος. Το κακό είναι ότι εγώ έχω πολλές αναφορές από συναδέλφους που οι συμπολίτες μας που βγαίνουν στο φαρμακείο τους λένε ότι το πιστοποιητικό να το εκτυπώσει το φαρμακείο τους το λένε από τα εμβολιαστικά κέντρα. Και αυτό είναι το κακό στην υπόθεση, γιατί στα εμβολιαστικά κέντρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τέλος πάντων μέσα στην κατάσταση αυτή. Και δεν θα έπρεπε να λένε τέτοιες ανακρίβειες. Να πούμε ότι για το πιστοποιητικό του εμβολιασμού, για την εκτύπωσή του και για να το έχει ο καθένας από εμάς, χρειάζονται κωδικοί τάξης NET, που σε καμία περίπτωση υπάρχει σαφής εντολή από το Σύλλογο να μην εμπλέκονται οι φαρμακοποιοί σε τέτοιου είδους προσωπικά δεδομένα. Ναι. Φανταστείτε δηλαδή τον ίδιο άνθρωπο, ο οποίος πηγαίνει για να κάνει μια συναλλαγή στο φαρμακείο με την κάρτα του και του ζητάει το PIN για 3, 4, 5, 10 ευρώ να συμπληρώσει το όριο. Και κάθεται εκεί και κρύβει το με το χέρι του, με το πόδι του, με το σώμα του, να μην δούμε τον κωδικό. Και την άλλη μέρα έρχεται και μας δίνει: πάρε τους κωδικούς μας του τάξη, πάρε τους κωδικούς του τάξη NET μου για να μου βγάλεις το πιστοποιητικό. Είναι από αυτά τα πραγματικά ανεξήγητα φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Πάντως, για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα και οι συμπολίτες μας που μας ακούνε, πιστοποιητικά εμβολιασμού από τα φαρμακεία δεν βγαίνουν. Ναι. Αλλαγές ραντεβού κάνετε? Αλλαγές ραντεβού βέβαια. Αλλαγές ραντεβού γίνονται. Δικαιούται ο κάθε ένας να κάνει δύο αλλαγές και μία ακύρωση. Αυτά γίνονται γιατί προκύπτουν διάφορα θέματα, οπότε ναι, αυτά γίνονται. Λοιπόν, πάμε τώρα στα self-test, κύριε Ευγενίδη. Πόσο αξιόπιστα είναι τελικά? Μπορεί μια ολόκληρη παρτίδα να δείχνει ψευδώς θετικό αποτέλεσμα? Αυτό τώρα δεν το γνωρίζω αν ήταν θέμα κάποιες παρτίδες ή πώς ακριβώς. Το νούμερο βέβαια το οποίο ακούστηκε είναι πραγματικά μεγάλο και εφόσον εντοπίζεται και γεωγραφικά κάπου αυτά οι ειδικοί θα τα δούνε. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι πραγματικά είναι καλύτερα να βγει ένα self-test ψευδώς θετικό παρά να βγει ψευδώς αρνητικό και αυτός ο οποίος είναι ψευδώς αρνητικός στην ουσία, είναι θετικός δηλαδή, να κυκλοφορεί αμέριμνος και με αποδεικτικό ότι είναι αρνητικός και να μεταδίδει τον ιό. Δημιουργεί βέβαια αμέσως μια μεγάλη αναστάτωση στο ίδιο το άτομο και στους οικείους του αυτό το αποτέλεσμα, αλλά εφόσον μετά διευκρινίζεται αν είναι τελικά θετικό ή αρνητικό, μένει μια ανάμνηση. Ναι. Πότε μπορούν να προσέρχονται για την προμήθεια των self-test οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, αλλά και οι εργαζόμενοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα? Αυτή τη βδομάδα έχει ξεχωρίσει η παράδοση των τεστ σε αυτούς οι οποίοι ανήκουν στην εκπαιδευτική κοινότητα με την ευρεία έννοια, δηλαδή τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι εργαζόμενοι στα σχολεία, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτοί παίρνουν Δευτέρα, Τρίτη και αύριο το Τετάρτη. Καναρίνι που έχετε στο φαρμακείο, πάντως πρόεδρε, κλέβει την παράσταση στη συζήτησή μας, να ξέρετε. Δεν είναι ακριβώς στο φαρμακείο, αλλά το ακούγεται. Ναι, ζωηρό ξύπνησε. Όχι, δεν, μην το ματιάξουμε τέτοιο καναριναϊκή. Καρδινοκανάρινο πρέπει να είναι. Έλεγα ότι Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη δικαιούνται self-test μόνο όσοι ανήκουν στην εκπαιδευτική κοινότητα. Χθες, σήμερα και αύριο δηλαδή.
Πέμπτη ανοίγουν τα ΑΜΚΑ των εργαζόμενων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και αυτοί θα έχουν δικαίωμα να τα παραλάβουν. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και μετά πάλι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη από την επόμενη εβδομάδα. Οπότε. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Οπότε. Και οι δύο κατηγορίες, και οι του σχολικού κομματιού δηλαδή, αλλά και των εργαζομένων, δικαιούνται να πάρουν δύο τεστ μαζί. Ναι. Μαζί, με τη μία που θα έρθουν, δηλαδή. Μαζί, ναι. Από χθες δηλαδή αυτά που δίνουμε, δίνουμε διπλά τεστ, έτσι ώστε να έχουν ένα για. Μιλώντας τώρα για τη σχολική κοινότητα. Ένα για τη Δευτέρα και ένα για την Πέμπτη. Όχι. Αυτοί λοιπόν είχαν πάρει ένα την προηγούμενη εβδομάδα. Πήραμε ένα μέχρι την Κυριακή τέλος πάντων που το κάναμε. Αυτό ήταν να το κάνετε την Κυριακή για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Στη Δευτέρα. Και η εκπαιδευτική τη Δευτέρα. Αυτά που πήραν τη Δευτέρα, Τρίτη σήμερα και αύριο που θα πάρουν Τετάρτη είναι για να τα κάνουν Τετάρτη για την Πέμπτη Παρασκευή και Κυριακή για τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη πάλι. Οπότε εγώ μέχρι αύριο που θα πάω στο φαρμακείο θα πάρω δύο, ένα για την για να το κάνω την Τετάρτη και να το δηλώσω για την Πέμπτη για το παιδί μου και ένα θα πάρω δεύτερο που θα το κάνω μέχρι την Κυριακή για να το δηλώσω για την ερχόμενη Δευτέρα. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Εφόσον αυτή τη βδομάδα δεν πήρατε, δηλαδή χθες δεν πήρατε τα δύο τεστ που δικαιούστε, θα πάτε να πάρετε δύο τεστ, ένα για την Τετάρτη, Πέμπτη και ένα για την Κυριακή, Δευτέρα. Ναι. Το ίδιο ισχύει για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, από ό,τι καταλαβαίνω. Και στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα τα πάρουν την Πέμπτη. Στον ιδιωτικό τομέα όμως το δεύτερο τεστ δεν πρέπει να το πληρώσουνε. Το δεύτερο τεστ είναι υποχρέωση του εργοδότη να το προμηθευτεί και να το προδώσει ο ίδιος στους εργαζόμενους. Ναι. Η πολιτεία δίνει στον ιδιωτικό τομέα ένα τεστ τη εβδομάδα δωρεάν και ένα με επιβάρυνση του εργοδότη. Οι τιμές παίζουν, δηλαδή μπορούμε να βρούμε self-test ως εργοδότες από 3, 4, 5 ευρώ μέχρι και 10. Οι τιμές σαφέστατα και παίζουν, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο δεν είναι στη διατίμηση για να πεις ότι έχει κάποια συγκεκριμένη τιμή. Άρα ανάλογα με αυτόν ο οποίος το κάνει εισαγωγή και διαμορφώνει μια τιμή η οποία μετά περνάει και στον καταναλωτή, στο συμπολίτη μας. Άρα παίζουν τιμές. Αλλά παίζουν τιμές στα self-test αυτή την εποχή γύρω στα 5 ευρώ. Εκεί είναι η τιμή που παίζουν. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ναι. Πρόεδρε, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε να μας πείτε τι ισχύει με τους αυτοαπασχολούμενους, αυτούς δηλαδή που δεν έχουν εργαζόμενους στην επιχείρησή τους, είναι μόνο ο εαυτός τους. Και βέβαια, αν υπάρχει επάρκεια αυτοδιαγνωστικών τεστ, ή βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από το sold out. Real FM. Πρόεδρε, τι ισχύει με τους αυτοαπασχολούμενους, με αυτούς δηλαδή που έχουν ατομική επιχείρηση ή ήδη κρατάνε το εμπορικό κατάστημά τους και οι οποίοι δεν έχουν εργαζόμενους. Αυτοί πάλι είναι υποχρεωμένοι να υποβληθούν σε δύο φορές την εβδομάδα σε self-test και πάλι το ένα θα το δικαιούνται δωρεάν και το ένα θα το πληρώνουνε. Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα για τους αυτοαπασχολούμενους το τι ισχύει. Δεν έχω μπορέσει να βγάλω μια συγκεκριμένη άκρη για να μπορέσω να πω και στους ακροατές σας ότι οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να κάνουν αυτό ή εκείνο. Σαφέστατα καλό είναι όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι να κάνουν ένα self-test τη εβδομάδα, έτσι ώστε να έχουν μια εικόνα περί του τι γίνεται. Και βέβαια όσοι είναι εμβολιασμένοι είναι σε καλύτερη θέση από τους μη εμβολιασμένους ακόμα. Αλλά ένα self-test θα πρέπει να το κάνουν όλοι, γιατί ακόμα και οι εμβολιασμένοι μπορεί δυνητικά να μεταφέρουν τον ιό. Ο εμβολιασμός πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι μας προστατεύει από το να νοσήσουμε, να νοσηλευτούμε ή να πολύ περισσότερο να διασωληνωθούμε. Αυτό είναι βέβαιο ότι μας προστατεύει από εκεί, αλλά τη δυνατότητα της μετάδοσης του ιού αν κολλήσουμε από κάπου δεν την αφαιρεί, οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ας είμαστε εμβολιασμένοι. Να ρωτήσω το εξής τώρα, γιατί αυτό είναι ένα κόστος το οποίο δεν είναι μικρό. Σκεφτείτε ότι αν ένα μικρό κατάστημα έχει έναν εργαζόμενο και έναν τον ιδιοκτήτη, είναι δύο, που σημαίνει ότι κάθε εβδομάδα θα πρέπει ο ιδιοκτήτης, ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας να δίνει 10 ευρώ την εβδομάδα, ανεξαρτήτως αν έχει μπει στο ταμείο του, στην ταμιακή έστω και ένα ευρώ, 10 ευρώ την εβδομάδα για τα τεστ. Του τεστ είναι 40 ευρώ το μήνα. Και επαναλαμβάνω, σε περιπτώσεις που μπορεί το ταμείο να είναι μείον, να μην έχει κάνει σε φταί που λέμε. Υπάρχει δυνατότητα, ξέρετε τώρα αυτά τα πονηρά που κάνουν μερικοί, χωρίς να προμηθευτούν το τεστ, να μπουν στην πλατφόρμα και να δηλώσουν ότι είναι αρνητικό.
Γίνεται διασταύρωση, δηλαδή, αν εγώ το έχω προμηθευτεί με το ΆΜΚΑ μου με βάση τη δήλωση που θα κάνω στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Η δήλωση με το, το τεστ το οποίο παραλαμβάνει κάποιος με το ΆΜΚΑ, μόνο αυτό μπορεί να δηλώσει μετά στην πλατφόρμα. Αυτά τα οποία αγοράζει κάποιος θα δηλώνει με δική του διαδικασία, τέλος πάντων. Με δική του υπευθυνότητα. Και η υπευθυνότητα ισχύει και στην άλλη περίπτωση, με την παραλαβή μέσω ΆΜΚΑ. Γιατί παίρνεις, βλέπεις ένα αποτέλεσμα και αυτό το αποτέλεσμα εσύ το βλέπεις και εσύ το δηλώνεις. Και πρέπει να δηλώσεις το αληθινό αποτέλεσμα. Η υπευθυνότητα λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να το συζητάμε, θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο. Ναι, ο σκοπός των self-test δεν είναι τόσο στο να πιάσει μέχρι τελευταίου περιστατικού το αν θα είναι κάποιο θετικό ή αρνητικό, αλλά η μαζικότητα με την οποία γίνονται αυτά και με τον όγκο των αποτελεσμάτων για να κρυθεί πώς πάει η πορεία. Εκεί δηλαδή είναι περισσότερο ποσοτικό το αποτέλεσμα το οποίο λαμβάνεται και εκτιμάται παρά τόσο ποιοτικό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα μπορούσε κάποιος για να αποφύγει το κόστος, πρόεδρε, αντί να προμηθευτεί self-test, αυτό που είναι να πληρώσει, να πάει σε ένα από τα σημεία που γίνονται δωρεάν rapid test και να δηλώσει στην πλατφόρμα το αποτέλεσμα εκείνο? Ναι, βέβαια, φυσικά. Υπάρχουν τα σημεία στα οποία γίνονται και rapid test δωρεάν, αλλά και μοριακά δωρεάν, οπότε οποιοδήποτε μπορεί να πάει εκεί και να το κάνει και εκεί. Ασφαλώς και είναι κάποια πολύ καλή λύση για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν μάλλον να ξοδέψουν αυτά τα χρήματα. Να υπομισθούν αυτό το οικονομικό βάρος. Υπάρχει λοιπόν επάρκεια αυτοδιαγνωστικών τεστ ή βρισκόμαστε ένα βήμα πριν το sold out? Δεν θα έλεγα ούτε ότι έχουμε τόση μεγάλη επάρκεια, ούτε ότι είμαστε και ένα βήμα όμως πριν από το sold out. Νομίζω ότι εγκαίρως προμηθευόμαστε τις ποσότητες τις οποίες χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει αυτός ο προγραμματισμός που είχε κάνει η πολιτεία για την δωρεάν διάθεση των self-test. Από την άλλη, τα επιπληρωμή self-test νομίζω ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλες εισαγωγές από τους εισαγωγείς, τους χονδρέμπορους, και καλύπτουν τις ανάγκες. Θεωρώ ότι ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για διανομή δωρεάν self-test τον Απρίλιο και τον Μάιο, άρα τέλος του μήνα λίγη η δωρεάν διανομή αυτών των self-test, και θεωρώ, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, ότι ο προγραμματισμός αυτός θα τηρηθεί. Δηλαδή μέχρι τέλος Μαΐου θα είναι η δωρεάν διάθεση από τα φαρμακεία? Αυτός είναι ο αρχικός προγραμματισμός. Τώρα, αν κάτι αλλάξει στην πορεία, ο προγραμματισμός της πολιτείας ήταν αυτός. Είχε πει ότι για 2 μήνες θα χορηγούνται δωρεάν. Μετά μπήκαν μέσα τα φαρμακεία ότι θα ήταν τα σημεία που θα χορηγούνται δωρεάν. Άρα πρέπει να δούμε πρώτα και η πολιτεία, ας πούμε, αν θα πει ότι θα δώσω και για 15 μέρες ακόμα, για ένα μήνα ακόμα ή για 2 μήνες ακόμα δωρεάν self-test, ή αν από εκεί και πέρα πλέον θα αλλάξει γενικότερα η αντιμετώπιση. Θα μπορούσε να γίνει η προμήθεια των self-test από άλλα σημεία και όχι από τα φαρμακεία? Θα μπορούσε να βρεθεί μια άλλη λύση? Η διανομή δωρεάν self-test από άλλο σημείο δεν μπορεί να γίνει, γιατί μόνο το φαρμακείο μπορεί να ελέγξει το ότι ο κάθε δικαιούχος με το ΆΜΚΑ του παραλαμβάνει αυτό το οποίο δικαιούται, και όχι να περνάει από κάθε ένα σημείο που δίνουν self-test και να παίρνει από ένα δωρεάν. Άρα λοιπόν μόνο μέσα από τα φαρμακεία μπορεί να γίνει αυτό για να ελεγχθεί και να μην γίνει καταστρατήγηση. Γιατί ξέρετε, και στο δωρεάν ο Έλληνας έχει και μία έφεση, μόλις ακούσει δωρεάν. Άμα είναι δωρεάν, τώρα μην πω, μέχρι και σακούλα με άχρηστα πράγματα να δώσεις θα ενδιαφερθεί να το πάρει. Και ειδικά σε μια τέτοια περίπτωση ήταν η ζήτηση πάρα πολύ μεγάλη. Άρα λοιπόν μέσα από τα φαρμακεία μπορεί και ελέγχεται αυτή η διαδικασία της παράδοσης του δωρεάν self-test. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπομειστήκαμε αυτό το τεράστιο βάρος, γιατί δεν είναι μόνο η διανομή των self-test, είναι και ο χρόνος που καταναλώνεις για να ψάχνεις να δεις αν κάποιος το δικαιούται ή όχι. Γιατί ο περισσότερος κόσμος που έρχεται δεν έρχεται γιατί το δικαιούται, αλλά έρχεται για να ρωτήσει αν το δικαιούται. Και αφού του πεις πρώτα ότι δεν το δικαιούσε, μετά σου λέει κιόλας, δες και με το ΆΜΚΑ μου για να είμαι σίγουρος. Εντάξει, τώρα είναι κάποιες στιγμές. Και περιμένουν οι άλλοι να πάρουν τα χάπια της πίεσης. Και τους ανεβαίνει η πίεση όση ώρα περιμένουν από τον περίεργο. Εκείνη την ώρα κάποιοι άλλοι περιμένουν να πάρουν τα φάρμακά τους και κάποιοι καθυστερούν, ενώ το ξέρουν τις περισσότερες φορές σε γνώση τους ότι δεν το δικαιούνται. Ναι.
Απλά η πανδημία έχει λοιπόν προσφέρει άπλετο χρόνο σε πολλούς, χρόνο για χάσιμο, οπότε κάπου πρέπει να το διοχετεύσουν, το φαρμακείο. Όχι στο φαρμακείο, γιατί ο άλλος ο συμπολίτης από πίσω περιμένει να πάρει φάρμακα. Ναι. Έλεγα λοιπόν, προσπαθώντας να ολοκληρώσω για το θέμα του πού θα πολλούνται τα self-test, ότι από τη στιγμή που το φαρμακείο έχει υπομειστεί την διάθεση των δωρεάν self-test με όλο αυτό το πραγματικά κομφούζιο το οποίο επικρατεί τις τελευταίες μέρες και τον αναβρασμό στους συναδέλφους, γιατί βλέπουν ότι πραγματικά η δουλειά τους έχει πάει, η δουλειά μας έχει πάει πάρα πολύ πίσω, θεωρώ εύλογο ότι δεν θα πρέπει να χορηγούνται από κανένα άλλο σημείο τεστ, έστω και επιπληρωμή, γιατί δεν πάβει να είναι ένα προϊόν το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ιατροτεχνολογικό. Έχει αριθμό γνωστοποίησης στο ΝΕΟΦ για να κυκλοφορήσει στη χώρα μας και μόνο το φαρμακείο δικαιούται να διακινεί τέτοια είδη. Ναι. Κλείνοντας, Πρόεδρε, η πανδημία έφερε πρόβλημα στην επαρκή διάθεση άλλων φαρμακών. Υπάρχουν δηλαδή ελλείψεις σε κάποια φάρμακα. Τι να μας κάνει η πανδημία, τα προβλήματα τα είχαμε και πριν την πανδημία με τις ελλείψεις των φαρμάκων. Αφού και η πανδημία δεν μπόρεσε να επιδεινώσει το πρόβλημα, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι το πρόβλημα των ελλείψεων πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχει τέτοιο θέμα, υπήρχε και πριν δηλαδή, είναι πάρα πολλά χρόνια που έχουμε αυτό το πρόβλημα και το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές. Ευτυχώς βέβαια, τελικά ευτυχώς δεν επιδεινώθηκε αυτή η κατάσταση, αλλά δεν πάβει το πρόβλημα αυτό να είναι καθημερινά πάρα πολύ μεγάλο. Είναι ένας γολγοθάς για τους φαρμακοποιούς η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων φαρμάκων για τη θεραπεία κάποιων ασθενούς. Γιατί σε κάθε συνταγή πραγματικά που έρχεται από κάποιον ο οποίος είναι χρονίος πάσχων και παίρνει μια σειρά από 3, 4, 5 φάρμακα, σίγουρα κάποιο από αυτά είναι προβληματικό. Και αναγκαζόμαστε, όπως έχω πει πολλές φορές, να γυρνάμε τους συναδέλφους της περιοχής και πολλές φορές και μέσα στο νομό να πηγαίνουμε σε άλλους έξω από τη Θεσσαλονίκη για να βρούμε το φάρμακο για να μην σταματήσει τη θεραπεία του ασθενής. Γιατί όπως ξέρετε, όποιος κάνει μια θεραπεία σε χρόνια βάση πρέπει καθημερινά να παίρνει το φάρμακό του. Σταθερά, βέβαια. Σας ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε. Καλή δύναμη να ευχηθώ με όλη την γραφειοκρατία που είστε αντιμέτωπος. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.